Εσύ θα μας πεις τώρα για ένα τροχαίο, ε. Για ένα σοκαριστικό τροχαίο που έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, συνέβη στο πανόραμα στη συμβολή των οδών σταδίου με Πλάτωνος. Βλέπουμε μια μηχανή να κατεβαίνει κάθετα και ένα δερχόμενο τσιπάκι φαίνεται να μην σταματάει στο στόπ και τότε να συγκρούονται. Από τη σύγκρουση βλέπουμε τον οδηγό της μηχανής πραγματικά να εξφεδονίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε 17 μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης. Για περίπου 10 μέτρα βρισκόταν στον αέρα ο οδηγός. Καταλαβαίνετε ότι πέστη σοβαρά τάγματα σε πόδι και χέρι, λιποθύμησε 4 φορές στο σημείο, ενώ περίμενε 45 λεπτά το ΕΚΑΦ. Νοσηλεύτηκε 2 ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας και μετά από νοσηλεία τώρα βρίσκεται σε κέντρο αποθεραπείας για να προσπαθήσει να συνέλθει. Το βίντεο πραγματικά που έρχεται σήμερα στο φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικό, γιατί βλέπουμε τον οδηγό να χτυπάει στον μπαμπρί και μετά να εξφροδονίζεται. Παναγία μου. Για βάλε μια ανωτελεία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αβραάμ Νικολάου, το θύμα του τροχαίου. Κύριε Νικολάου, καλή σας ημέρα. Και σιδερένιος να ευχηθούμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Είχα και καλύτερες μέρες. Τώρα είστε στο νοσοκομείο, ε? Έχω βγει εδώ και 2 μέρες από το νοσοκομείο. Ναι. Είμαι σε ένα κέντρο αποκατάστασης και προσπαθώ τώρα σιγά-σιγά, με πολύ κόπο και χρόνο, να ξεκινήσω πάλι από την αρχή. Πού έχετε χτυπήσει, κύριε Νικολάου? Το αμάξι με έπιασε στο δεξί πόδι και μετά έπεσα πάνω στο μπαμπρίς, χτύπησε το κεφάλι πάνω στο μπαμπρίς και μετά πετάχτηκα και χτύπησε μετά το χέρι. Και έπαθα παντού, δηλαδή σπάσαν τα πάντα στην ουσία. Αλλά όλα γίνονται. Ευτυχώς δεν είχα αισιόδοξα σας ακούμε. Αυτό αφού γλίτωσε τη ζωή του άνθρωπου, σου λέει. Σωστά. Δηλαδή σπάσατε χέρι, πόδι και πλευρά. Τα πλευρά δεν τα σπάσα, απλά πιεστήκανε μέσα, ώστε ο πνεύμονας δεν δούλευε για περίπου μία εβδομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ευτυχώς το τελευταία στιγμή πήρε μπρος πριν να κάνουν την επέμβαση. Ήθελαν να τρυπήσουν. Αλλά τελευταία στιγμή. Δούλεψε. Δούλεψε. Περπατάτε. Όχι. Έχω πολύ δρόμο ακόμα να περπατήσω. Οι γιατροί λένε περίπου 1 μήνα ώσπου να πατήσω τη σένα κάτω στο πάτο. Έχετε δρόμο μπροστά σας. Βγήκε από στόπ το αυτοκίνητο. Πώς έγινε? Χωρίς να φρενάρει. Δηλαδή εγώ πήγαινα κανονικά στο δρόμο πάνω και στο δρόμο το δικό του επιτρέπεται 30. Αυτός είχε πολύ περισσότερο. Και χωρίς να φρενάρει, χτύπησε ακριβώς πάνω. Πέρασε τέτοιο δρόμο με πάνω από 40-60 χιλιόμετρα και σας παρέσυρε. Είναι ο φιάλτης, παιδιά, κάθε μοτοσυκλετιστή. Και θέλει προσοχή τώρα. Εγώ χθες, επειδή στο δρόμο βγήκε πολλοί κόσμος και πολλές μηχανές πηγαίναν για μπάνιο, έβλεπα παντού τροχαία. Θέλει μεγάλη προσοχή και να σεβόμαστε και τις μηχανές, παιδιά. Θέλει προσοχή. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, κύριος Νικολάου, δεν ξέρω αν ήσασταν σε κατάσταση να καταλάβετε. Θολόγε, το ασθενοφόρο πήγε γρήγορα, μεταφέρθηκε άμεσα ο άνθρωπος στο νοσοκομείο? Μας κάνει εντύπωση, Ανθή, ότι ο κύριος Αβραάμ περίμενε εκεί 45 λεπτά για το ασθενοφόρο και ακόμα μισή ώρα περίμενε για να αποφασίσει το ασθενοφόρο που θα πάει, σε ποιο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι αν είχε χτυπήσει σοβαρότερα, δεν ξέρουμε τι θα είχε συμβεί. Είχε ευτυχώς μόνο κατάγματα και δεν είχε κάποια ιστορική αιμορραγία. Μισή ώρα, γιατί δεν υπήρχε νοσοκομείο να τον πάρει τον άνθρωπο? Μέχρι να συγκλονιστούν, σύμφωνα με τον ίδιο. Τι είπατε, κύριε Νικολάου? Μέχρι να συντονιστούν δεν ξέρανε πού να με πάνε. Και θυμάμαι, γιατί έχανα τις αισθήσεις μου, αλλά ξανερχόντουσαν. Υπήρχε ένας γιατρός εκεί γείτονας που βγήκε έξω και φώναζε και λέει: είναι τώρα πάνω από μία ώρα εδώ, γιατί δεν φεύγει. Τώρα φανταστείτε. Και μέσα στο ασθενοφόρο τους ακούγατε ότι αυτό το νοσοκομείο όχι, στο άλλο νοσοκομείο όχι? Δεν παίρνανε έγκριση. Να έχεις τον πόνο σου και να ακούς ότι δεν παίρνει έγκριση. Δηλαδή, κύριε Νικολάου, να σας ευχηθούμε σιδερένιος και ποτέ ξανά μην το περάσετε αυτό. Γρήγορα καλά να γίνεται. Να είστε καλά. Περαστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.